μεγάλη Τετάρτη το βράδυ, που είναι πάλι ο όρθρος της Μεγάλης Πέμπτης. Έτσι τα πάμε τώρα την Μεγάλη Εβδομάδα, την προηγούμενη μέρα το βράδυ γιορτάζουμε αυτό που θα γιορτάζαμε ξημερώματα την άλλη Πέμπτη. Τη Αγία και Μεγάλη Πέμπτη, λέει ο συναξαριστής, «Η τα πάντα καλώς διαταξάμενη Θείοι Πατέρες, αλληλοδιαδόχος εκ τεν των Θείων Αποστόλων και των Ιερών Ευαγγελίων, παραδιαδόκασιν ημίν, τέσσερα τεινά εορτάζειν». Οι Πατέρες λοιπόν οι Άγιοι μαζί με τους Αποστόλους και ό,τι πήραμε από τα Ευαγγέλια μας έχουν παραδώσει τέσσερα πράγματα να γιορτάζουμε τη Μεγάλη Πέμπτη. Τον Ιερό Νηπτήρα, είναι εκεί μωρέ ο Χριστός. Τόση ταπείνωση, τόση αγάπη, τόσο σεβασμό στους μαθητές του, που έκατσε ο ίδιος και τους έπλυνε τα πόδια και τα καθάρισε και τα σκούπισε. Και όταν ο μαθητής του, ο Πέτρος, δεν ήθελε να του τα πλύνει, του λέει, αν δεν σου τα πλύνω, δεν θα είσαι μαζί μου. Αχ, τι ταπείνωση είναι αυτή. Την ίδια μέρα γιορτάζουμε την παράδοση του μυστικού δείπνου. Αχ, μωρέ Θεέ μου, αχ, μωρέ Χριστέ μου, αχ, 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 μας έδωσες ένα θησαυρό. Τι θησαυρό, Θεέ μου, μας έδωσε. Το ίδιο το σώμα του και το αίμα του. Το ίδιο το σώμα του και το αίμα του. Να το έχουμε στην Εκκλησία μας και σε κάθε μέρα, κάθε γιορτή, κάθε Κυριακή να τελούμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και να γευόμαστε, να τρώμε, να παίρνουμε μέσα μας τον Χριστό με το σώμα του και το αίμα του. Αυτό μας παραδίνει αύριο Μεγάλη Πέμπτη. Και βέβαια την υπερφυά προσευχή, είναι όλη εκείνη η προσευχή που τόσο όμορφα αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής και Θεολόγος. Πω, 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 δείχνει. Και τι δείχνει αυτή η προσευχή? Το πόσο μεγαλείο και αγάπη έχει ο Γιος στον Πατέρα, που του ζητάει τη βοήθεια. Αλλά όχι μόνον όμως τη βοήθεια στο σταυρό και στο πάθος του που θα ακολουθήσει, αλλά να είμαστε, λέει, και εμείς όλοι μεταξύ μας αγαπημένοι, να είμαστε χαρούμενοι, να μην φοβόμαστε. Τώρα, λέει ο Χριστός, που έρχεται το πάθος μου, δεν θέλω να φοβηθείτε. Θέλω να έχετε χαρά εν εαυτής. Η χαρά να είναι πεπληρωμένη μέσα σας. Μέσα σας η χαρά. Και η αγάπη μεταξύ σας. Και βέβαια γιορτάζουμε και κάτι ακόμα όμως. Την προδοσία. Αχ, μωρέ Ιούδα, μόνον ο Ιούδας όμως το έκανε αυτό. Και εμείς το κάνουμε συνέχεια, συνέχεια προδίνουμε το Χριστό. Συνέχεια σκεφτόμαστε το συμφέρον μας και όχι την αγάπη του Θεού. Και όχι τον Χριστό μας και όχι τον συνάνθρωπο και όχι την Εκκλησία και όχι τη Βασιλεία των Ουρανών. Χανόμαστε, φεύγουμε, ξεχνιόμαστε, μωρέ. Και κοιτάμε κι εμείς, τι κέρδισες, μωρέ Ιούδα, 30 αργύρια και πρόδωσες το Θεό και πρόδωσες το δασκαλό σου και πρόδωσες αυτόν που 3 ολόκληρα χρόνια, μέρα, νύχτα, ήσουνα μαζί του. Δεν είδες, μωρέ Ιούδα, ότι είναι ο Χριστός, ότι είναι ο Θεός, ότι είναι ο δάσκαλος όλων μας? Δεν το είδες αυτό? Ας πάμε λοιπόν στην Εκκλησία και αύριο πρωί πρωί Μεγάλη Πέμπτη να μεταλάβουμε όλοι,
να μεταλάβουμε όλοι. Και μη σας βάζει σκέψεις ο διαβολάκος. Ο διαβολάκος θέλει να είμαστε μακριά από τη Θεία Κοινωνία. Θέλει, λέει, να είμαστε μακριά από το πετραχύλι του παπά και από τη Θεία Κοινωνία. Και τότε μας έχει δικούς του. Ξέρει τι να μας κάνει. Ξέρει τι να μας κάνει. Ξέρει πώς να μας παλέψει. Μην του κάνουμε το χατήρι. Μην του κάνουμε το χατήρι. Άντε. Άντε. Άντε στο Χριστό μας κοντά. Άντε στην Εκκλησία μας κοντά. Στην αυλίτσα. Στην αυλίτσα της Εκκλησίας. Πάλι Εκκλησία είναι. Και θα βγει ο παπάς και έξω και έναν έναν θα μας μεταλάβει και θα μας δώσει σώμα και αίμα.